Ακραίο γεγονός. Ο πρωινός αέρας από χθες το βράδυ άρχισε, το πρωί τα ξημέρωματα αποκορυφώθηκε το γεγονός, το φαινόμενο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εμείς σαν υπηρεσία και αυτό ήταν με τα προβλήματα ίδρυψης. Τέθηκαν γεωτρήσεις της Αρακίνας πάλι εκτός λόγω προβλημάτων καμπανεβάσματος τάσης της ΔΕΗ, διακοπές της ΔΕΗ, ολιγόλεπτες ή λίγο παραπάνω στην περιοχή των Μύθων. Με αποτέλεσμα να κλείνουν και να ανοίγουν οι Σαρακίνες. Από χθες η υπηρεσία είναι στο επίποδος. Οι ηλεκτρολόγοι μας, η τεχνική μας είναι εκεί πέρα και τώρα που μιλάμε τους έχουμε βάλει σε λειτουργία. Έχουμε φέρει μάλιστα και, και τον εργολάβο που έχει βάλει το σύστημα της τηλεμετρίας από το Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν προς τη Σαρακίνα. Γιατί και αυτό που παρέσαμε στο βράδυ ήταν ότι δεν μπορούσαμε και με τα συστήματα τηλεμετρίας να θέσουμε σε λειτουργία της γεωτρήσης. Πέραμε μέσα στον εργολάβο από το Ηράκλειο να κάνει κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες εργασίες, μήπως να δούμε ποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι, τώρα και τώρα που μιλάμε, δουλεύουν οι γεωτρήσεις. Απλά να δούμε γιατί προξενεί και αυτό το φαινόμενο λόγω της κακοκαιρίας. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, να το λύσουμε. Οι αυξομοιώσεις λοιπόν της ΔΕΗ δημιούργησαν προβλήματα στην τροφοδότηση στο νερό που παίρνουμε από τις γεωτρήσεις της Σαρακίνας. Η πόλη δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Μια συγκεκριμένη πάλι περιοχή που ιδρεύεται από το συγκεκριμένο αγωγό απευθείας είναι η περιοχή του Χριστού Γυμναστηρίου και κάποια συστήματα προς τη Γραλιγιά. Τώρα έχουν νερό αυτές οι περιοχές. Δεν είναι λόγω εργασιών που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι από τη ΔΕΗ αυτή τη φορά. Τις προηγούμενες μέρες κάναμε εργασίες επί του δικτύου για να τελειώσει τελειώνουμε το μεγάλο έργο της τηλεμετρίας. Και το έργο πάλι της πρώτης φάσης του αγωγού από τη Σαρακίνα. Είχαμε κάνει μερικές εργασίες πάλι στο δίκτυο να συνδέσουμε το καινούριο δίκτυο. Κάνει κάθε μέρα σε δοκιμές ο εργολάβος. Αλλά παράλληλα και εμείς κάναμε στο δίκτυο το δικό μας, βάνουμε στο μέσα στην πόλη και περιμετρικά της πόλης κάποιους σταθμούς τηλεμετρίας. Είναι ένα μεγάλο έργο γύρω στα 850 χιλιάρικα που περιλαμβάνει και τις τηλεμετρίες και τις γεωτρήσεις και περιμετρικά στην πόλη αλλά και σε δεξαμενές και σε χωριά και δεξαμενές στο Δήμο της Ιεράπετρας. Η τηλεμετρία, να πούμε ότι βοηθάει να βλέπετε έτσι τη ροή του και τη λειτουργία του αγωγού. Και τις ζημιές που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Να τις βρίσκεται πιο εύκολα. Γρήγορα, αλλά βλέπουμε και τις καταναλώσεις και ελέγχουμε γενικά πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία μπορεί να μας δώσει μετρήσεις σε αυτό το σύστημα. Η διαρροή, για παράδειγμα, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου κάποια ζημιά, οπότε τρέχετε να αποκαταστήσετε. Αυτό είναι μέσα σε κάποιες άλλες περιοχές, ξέρουμε σε ποια περιοχή γίνεται η διαρροή και επεμβαίνουμε στη διακειμένη, αντί να ψάχνουμε μια ολόκληρη περιοχή, την πόλη ή όλη μια ολόκληρη περιοχή, εστιάζουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που βλέπουμε ότι είναι η διαρροή. Συνεργεία λοιπόν είναι πάνω στις γεωτρήσεις του Μύθους και συνεργείο της ΔΕΗ μας λέτε της ΔΕΔΙΕ για να δει να αποκαταστήσει πλήρως τη βλάβη. Έχει αποκαταστήσει νομίζω τη βλάβη, δεν έχει αποκαταστήσει εκεί πέρα. Απλά εμείς τσεκάρουμε τις δικές μας γεωτρήσεις. Ούτε σε άλλους έχουμε βάλει από τις πρώτες πρωινές ώρες που είχαμε βάλει σε λειτουργία. Απλά ελέγχουμε και με τον εργολάβο μαζί που μας έχει εγκαταστήσει το σύστημα τηλεμετρίας να μην έχουμε άλλο πρόβλημα. Για ποιο λόγο μας παρουσίασε αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε και έστω που μακροκρισμένα μπροστά. Μάλιστα. Τώρα άλλα προβλήματα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναφορές και ζημιές. Αυτό βλέπω και εγώ, παρακολουθώ και ενημερώνομαι και εγώ και από το διαδίκτυο αλλά και με φίλους που έχουμε μιλήσει και με αρμάδου και με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαδάκη. Υπάρχουν μικροπροβλήματα σε θερμοκήπια αλλά και από το πρωί που μιλάω και με κόσμο. Μιλάμε για πεσμένα δέντρα. Καλώδια, ευτυχώς το ευχάριστο στην όλη υπόθεση ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Ευτυχώς. Κύριε Στροπεκάκη, θέλω να ρωτήσω και για τα σχολεία. Έμειναν κλειστά σήμερα, έγινε κάποιος έλεγχος, πήγαν οι διευθυντές ή εκεί να δούνε μήπως έχουν σπάσει τζάμια για παράδειγμα και... Δεν με έχουν αναφέρει κάτι ιδιαίτερο. Εγώ το πρωί μίλησα με όλους τους διευθυντές που τους ανακοίνωσα ότι τηλεφωνικά και με μήνυμα ότι θα παραμείνω τα σχολεία κλειστά σήμερα και δεν μου αναφέρω ότι πρόβλημα ήταν να αναφέρανε, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, πιστεύω να μην προκύψει και στη συνέχεια. Ωραία. Βλέπω το φαινόμενο πάει να κοπάσει, ας να δούμε.
Είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε και κάποιο τραυματισμό, γιατί είδαμε έτσι και φύλλα και κλαδιά και από δέντρα μέσα στην πόλη που τους φύνει και ειδικά να φεύγουν ολόκληρα κομμάτια. Οπότε χρειάζεται και λίγη προσοχή εδώ και οι πολίτες να, όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να στερεώνουν τα αντικείμενα που έχουν στην αυλή τους, τις γλάστρες τους, τα ντεπόζιτά τους. Όλοι πρέπει να είμαστε σε πιο αυξημένη φυλακή και ατομικά και στις επιχειρήσεις μας και στα σπίτια μας, να έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας, γιατί ζούμε σε μια πόλη που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να μην αντιμετωπίζουμε είτε τραυματισμούς είτε ζημίες. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, να είστε καλά κύριε.